καλησπέρα σε όλους από το κλειστό γήπεδο στο Περιστέρι, Μαζαράκης. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ Τίντερ Μπολόνια εναντίον Γκρίφινς. Πρώτο εύστοχο δίποντο από μέση απόσταση από τον Σπυρόπουλο για τους Γκρίφινς. 2-0 μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Ωραία, δυνητικές πάσες. Ψιλότερο Κοτσόλης, Σπυρόπουλος. Και στην κοντέντρη επίθεση ο Παπαδόπουλος χάνει το lay-up. Και τώρα η Τίντερ Μπολόνια με τον... Οι δύο ομάδες, οι πρώτες τους πεντάδες. Είναι το σκοτς πολύ λίγο. Μα πέφτουν εδώ κορμιά και Λεπούρης. Είναι ο Λου για την ομάδα Πεντεβολού, ο Αναστόπουλος, ο Αναστασόπουλος, ο Ανδρικόπουλος, ο Αραμπατζόγλου, ο Καραμαλίγκας. Πάλι το ρέκαπε ο Γκρίφινς, ο Κοντομίχος και ο Πέτσας. Ενώ η ομάδα για τους Γκρίφινς είναι ο Βιλτανιώτης, ο Ζαχαρτσένκο, ο Καραγιάννης και Λεπούρης, Κοτσόλης, Λοΐζος, Παπαδόπουλος. Αυτή η πρώτη, ο Κοτσόλης, Πατωνίδης, Αθανάσιος, Πατωνίδης, Φίλιππος και Σπυρόπουλος. Έφυγε η δεύτερη, 0-3, από το 8 και 55 δευτερόλεπτα. Τίντερ Μπολόνια τώρα έχουμε την μπάλα. Η μπάλα χαμηλά στον Αραμπατζόγλου. Προσπαθεί αυτός, ψηλότερο Κελεπούρης και τώρα Σπυρόπουλος. Κοτσόλης, λάθος, βλέπω Ραμπατζόγλου και στίπλε, πάω από την Βιλτανιώτη. Πρώτο μαζικό για τους Γκρίφινς. Πέτσες τώρα. Κάνεις προσποιήσεις. Καλάθι, το πρώτο για τους γηπεδούχους, 2-3. Ζήτησε και το φάουλ για τον συνεργητή Σπυρόπουλος. Μητανιώτης πιέζουν στα πρώτα πρώτα λεπτά. Η Τίντερ Μπολόνια, Σπυρόπουλος, γυρίζει τον Παπαδόπουλο στη γωνία, την μπάλα στο Στεφάνι. Και τώρα η Τίντερ Μπολόνια τρέχουν και κερδίζει το φάουλ. Πέτσες τώρα. Πίνει στο Κοντομίχο. Πάλι Πέτσα, συνδυάζει το μεταξύ του. Αυτή τη φορά και δείχνει το φάουλ, χαμηλά όμως. Δεύτερο ματικό. Τρίτο ματικό για τους Γκρίφινς. Αραμπατζόγλου χαμηλά. Ωραία συνεργασία, πάνε την άμυνα και τώρα στην κοντά την επίθεση και την Μπολόνια. Τον Ανδρικόπουλο. Καλή προσωπική προσπάθεια από τον Κοντομίχο. Αλλά θα τα καταφέρει ούτε πάλι ο Ανδρικόπουλο. Και τώρα στην κοντά την επίθεση με τον Σπυρόπουλο. Σε Βιλτανιώτη το έχει δώσει τρία πόντων. Θα του πληρώσει αυτή τη φορά. Ψηλότερο ο Κοντομίχο. Για τρεις. Κακό το σούτι, μπάλα στο ταμπλό. Και πάλι ο Κοτσόλης rebound, αλλά αυτή τη φορά κάνει το λάθος. Πέτσα. Κακό το σούτι, αλλά καλή προσπάθεια. Ο
Μπαρτσός θα διαβάζει και το rebound και τρέχει στην κοντρική επίθεση. Παίρνει το φάουλ, δεύτερο μαγικό για την Ιντερ Μπολόνια. Αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους, βγαίνει ο Πέτσας και μπαίνει ο Λου. Σπυρόπουλος τώρα, Κοτσόλης, ξεμαρκάριστος για τρεις, airball. Αναστασόπουλος τώρα. Είναι την μπάλα στον Ποντομίχο για τρεις. Δεύτερο κακό σημείο, 2-0 στα δύο τρίποντα. Δεν έχουν βρει ακόμα τα πατήματά τους οι δύο ομάδες στα πρώτα 6 και 20 δευτερόλεπτα. Η πρώτη πεντάδα για τα γηπεδούχους είναι ο Λου. Προσπάθησε εδώ ο Παπαδόπουλος και δεν τα κατάφερε. Όλο που είχε αυτή την ώρα την μπάλα ο Αναστασόπουλος, ο Αντρικόπουλος, ο Αραμπατζόγλου και ο Κοντομίχος. Ενώ η πρώτη πεντάδα και για τους Γκρίφινς είναι ο Βιλτανιώτης, ο Κοτσόλης, ο Σπυρόπουλος. Βιλτανιώτης για τρεις τώρα, 0 στα 2 για αυτόν. Πάλι rebound από τον Κοτσόλη και το χάνει όμως ο Κελεπούρης και ο Παπαδόπουλος. Λου μόνος του, προσποιείται. Κακό τελείωμα. Καλή προσωπική άμυνα από τον Σπυρόπουλο που κατεβάζει και την μπάλα. Παπαδόπουλος ξεμαρκάριστος. Δίνει την μπάλα στον Κοτσόλη. 0 στα 2, ψηλότερα ο Λου. Πολύ κακά ποσοστά και για τις δύο ομάδες τα πρώτα 5 λεπτά. Από το τρίποντο κρύζει φάουλ τώρα από τον Μίχος για την ομάδα του. Φάουλ από τον Κοτσόλη. 2-4 μπροστά οι Γκρίφινς. Τέταρτο ομαδικό για τους Μπλε. Άστοχη πρώτη. Έστοχη η δεύτερη. Σπυρόπουλος. Κερδίζει, έγινε τελικά το λάθος, κερδίζει την κατοχή από την αποτελεσματική πίεση του Αντρικόπουλου, την Ιντερ Μπολόνια και τώρα Αναστασόπουλου. Παίρνει το σκρίνα από τον Ραμπατζόγλου για τις επιλογές του. 0 στα 3, αλλά ψηλότερα ο Ραμπατζόγλου. Αντρικόπουλος προσποιείται, βρίσκει την καινή πάσα για τρεις, άστοχη αυτό. Από τον Αναστασόπουλο, Κοτσόλης και πάλι το rebound. Παπαδόπουλος πάει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και χάνει την μπάλα και τώρα Λου. Κακή η πάσα του. Αλλά Ανδρικόπουλος είναι ξεμαρκάρης τους για τρεις. Αστοχή. Και τώρα μόνος το Κελεπούρης. Εντυπωσιακή τάπα. Εντυπωσιακή τάπα από τον Κοντομίχο. Εξαιρετική άμυνα από τον ίδιο. Και τώρα Λου, πάνε σε ένα σετ παιχνίδι. Αντρικόπουλος. Λου, ξανά για τρεις. Άστοχο και αυτό. Δεν έχουν βάλει ούτε ένα τρίποντο. Αν και από τις πολλές προσπάθειες που έχουν πάρει και οι δύο ομάδες. Σπυρόπουλος τώρα. Πάντα Σπυρόπουλος, δίνει στο Κοτσόλη, αυτό στο Βιλτανιώτη. Προσποιείται όμορφα, καταπληκτική πάσα, πολύ ωραία πάσα, ωραία συνεργασία. Και καλά από τον Κοτσόλη. Αναστασόπουλος τώρα. Δίνει πάση στο Λου.
μπάλας. Νέο λάθος για τους γηπεδούχους. 3-5 στα πρώτα 3 και 36. Αλλαγές τώρα για τον Ραμπατζόγλου. Και μπαίνει ο Καραμαλίγκας. Σπυρόπουλος. Βιλτανιώτης. Μπάλα χαμηλά στον Κοτσόλη. Παπαδόπουλος. Ξεμαρκάρει στους γιατρείς. Άστοχο και αυτό. Κοντομήχος τώρα. Τον πιέζει ο Κοτσόλης. Διαδεχτικές κρίσεις για να ξεμαρκαριστεί. Η μπάλα στον Αναστασόπουλο. Και αυτό στον Ανδρικόπουλο. Γιατρείς και πάλι. Άστοχο και αυτό. Πολύ κακά ποσοστάκια για τις δύο ομάδες. Στα πρώτα 3 λεπτά. 2-4. Πολύ χαμηλό σκορ. Παπαδόπουλος για τρεις και πάλι και τους τιμωρεί αυτή τη φορά ο Παπαδόπουλος το νούμερο 7 τον Γκρίφινς 3-8 2-50 προσπαθούν να τρέξουν τώρα οι γηπεδούχοι άστοχο και αυτό από μέσα απόστασης κατεβάζει ο Κοτσόλης είναι στο Σπυρόπουλο και τώρα πάνε σε ένα σετ παιχνίδι γιατί γύρισαν γρήγορα κακό τελείωμα από τον Κοτσόλη. Τώρα Καραμαλίγκας. Πιέζει ο Παπαδόπουλος. Και τώρα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Πάλι ο Καραμαλίγκας προσπαθεί να κουράσει τον αντίπαλό του. Δίνει πάση στον Κοντομήχο. Πάντα Κοντομήχος. 5 δευτερόλεπτα. Άστοχο και αυτό με ταμπλό. Βιλτανιώτης τώρα. Σπυρόπουλος πάντα. Βιλτανιώτης. Ωραία τικιτάκα. Παπαδόπουλος και αυτό έστωχο. 2-3 κομμάτια για τον Πελεγονίδιο. 3-11. Βρίσκουν ρυθμό οι Γκρίφινς. 1-45 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Καραμαλίγκας για 3. Δεν θα τους τιμωρήσει ψηλότερο ο Ανδρικόπουλος. Μπάλα στο Λου. Κοντομήχος. Δεν θα το βάλουν αυτό. 0-3. Και πάλι Κοτσόλης επικρατεί και στα δύο μήκη και πλάτη του γηπέδου και στην άμυνα και στην επίθεση. Σπυρόπουλος τώρα κοιτάει το ρολόι για το αν θα πάνε σε γρήγορη. Αλλά πάει σε γρήγορη επίθεση, το χάνει αυτή τη φορά. Έπειτα από δύο συνεχόμενα τρίποντα ο Παπαδόπουλος και τώρα ένα Σπυρόπουλος. Και άλλο λάθος, ωραίες άμυνες παίζουν. Γκρίφινες και ο Κελεπούδης εύκολα στον εφηδιασμό από πέραν το προσωπικό του αντίπαλο. Βάζει το δεξίλι απ, 3-13. 10 πόντους μπροστά, διψήφια διαφορά για τους φιλοξενούμενους. Λου τώρα την μπάλα. Μπάλα στον Ανδρικόπουλο, πάλι Λου. Προσπάθει να περάσει το προσωπικό του αντίπαλο. Ωραίες συνεργασίες, βρίσκουν ξεμαρκάρει τον Ανδρικόπουλο αλλά αυτός χάνει και πάλι ο Κοτσόλης σε rebound. Σπυρόπουλο στο Βιλτανιώτη για 3, μέσα και αυτό. Έχουν βάλει 3 τώρα, τρίποντα τα τελευταία 3 λεπτά και οι Γκρίφινς. Μπάλα στον Αναστασόπουλο. Για 3 δεν απαντάει. Και τέλος πρώτου 10 λεπτού 3-16 μπροστά η Γκρίφινς τον Τίντερ Μπολόνια. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ξεκίνημα δευτέρου 10 λεπτού 3-16 μπροστά η Γκρίφινς τον Τίντερ Μπολόνια για τη φάση του κυπέλου. Τρίτη αγωνιστική για το 7ο όμιλο. Οι Γκρίφινς έχουν επιβάλει το ρυθμό τους και με 3 διαδοχικά τρίποντα νίκαν με διψήφια διαφορά. Από ό,τι βλέπω έχουν γίνει και αλλαγές για τους Γκρίφινς, έχει μπει ο Λοΐζος που τώρα την μπάλα. Ο Πατωνίδης, οι δύο φορές. Οι δύο Πατωνίδης, ο Αθανάσος και ο Φίλιππος. Και ο Καραγιάννης. Άλλο λάθος, Λοΐζος τώρα και εξαιρετική άμυνα από τον Αναστόπουλο, κερδίζει και το φάουλ. Δεν πειράζει.
Μπαλάκη, ο Ζαχαρατσένκο. Αναστόπουλος παίρνει την μπάλα. Λου, το πιέζει ο Πατονίδης. Ωραίο καλάθι, μπροστά στα υψωμένα χέρια του ψηλότερου Πατονίδη. Ωραία προσπάθεια για τον Λου. Με ταμπλό και ωραίο δεξί λιάπ. Και τώρα Λοΐζος στον Πατονίδη. Αυτός στον αδερφό του, στον Φίλιππο. Ωραία διαδοχικές πάσες, Καραγιάννης. Στον Λοΐζο, παίρνει το σκριν. Προσπάθησε να βρει τον Ζαχαρατσένκο, αλλά έγινε το λάθος. Καλή άμυνα για τους γηπεδούχους. Και τώρα Αναστασόπουλος. Ψάχνει τις επιλογές του. Κοντομίχος. Αναστασόπουλος και πάλι. Βρίσκει ωραία τον Καραμαλίγκα και κερδίζει το φάουλ. Δεύτερο μαλλικό για τους Griffins. Έχουν μπει δυνατά στα πρώτα 2 λεπτά του αγώνα. 8 και 18. 5-16. Υπέρ των φιλοξενούμενων. Να δούμε αν θα μειώσει τη διαφορά σε μονοψήφο αριθμό. Έβαλε την πρώτη, 6-16. Μέσα και δεύτερη, θα το κάνει τελικά, 7-16, στους 9 πόντους διαφορά. Λοΐζος τώρα την μπάλα για την κρίση. Την μπάλα στον Ζαχαρατσένκο. Πάλι εξαιρετική άμυνα για τους Τίτερ Μπολόνια, αλλά αυτό τους έχει πληγώσει περισσότερο τόσο από τα σούτ 3 πόντων και τα πολύ κακά ποσοστά που έχουν και τα λάθη από τις βεβαιασμένες προσπάθειές τους. Πατονίδης, ωραία στον αδερφό του, στον Φίλιππο, Καραγιάννη. Δεν θα βάλει το καλάθι και φάουλ, αλλά θα κερδίσει τις βολές, αξιοποίησε το ύψος του και τον όγκο του και νίκησε τον αντιπαλό του. Οι Griffins σε αυτή τη φάση του κυπέλου είναι τρίτη στον ομιλό τους, έχουν ρεκόρ 1-1. Έφτιαξε πρώτη, ξανά η διαφορά σε διψήφια, σε διψήφιους πόντους, αφού είναι μια νίκη απέναντι στους Hoopers με 59-63. Άσχη δεύτερη, πέφτουν κορμιάκι, φάουλ από τον Ζαχαρατσένκο και κερδίζει τον Σαχόπουλο. Τρίτο ομαδικό με τους Griffins και έχουν και μια ήττα 57-63 απέναντι στους Titan. Ενώ από την άλλη μεριά οι Tinder έχουν ρεκόρ 0-2 με 2 ήττες από τις ίδιες ομάδες και βρίσκονται στην τελευταία θέση, στην τέταρτη. Ωραία άμυνα από τον Λοΐζο, έβαλε ωραία τα χέρια του και κέρδισε την μπάλα η ομάδα του, Πατονίδης, μπάλα στον Καραγιάννη. Ωραίο spin move, κακό τελείωμα, ψηλότερο φίλο του Πατονίδης, αλλά εκεί πάντα χουμπαρών και στις δυο μεριές είναι ο Λου. Αναστασόπουλος πάει σε ένα γρήγορο transition, κερδίζει το φάουλ από τον Φίλιππο τον Πατονίδη, τέταρτο μαγικό για τους μπλε. Δεν έχουν άλλο να δώσουν. Δούμε αν θα ξαναπέσει η διαφορά σε μονοψήφους αριθμούς. Έχω καλά ποσοστά από ό,τι βλέπω στις βολές, είναι ψήφιμη, 8-17. Άστοχη δεύτερη, τους μάτιασα, Λοΐζος τώρα. 7 λεπτά, Πατονίδης και Μαρκάριστος. Κακό το σούτ από τη γωνία. Και τώρα η Τίντερ Μπολόνια. Λου, για δύο άστοχος. Μπαρστεφάνη και τώρα Λοΐζος. Βλέπουμε ένα γρήγορο τέμπο παιχνιδιού, με πολλά όμως λάθη, όπως αυτό που είδαμε τον Ζαχαρατσένκο. Και τώρα καλά κεφαλόφι, την μπάλα στο Στεφάνη.
Ωραία το πάνε την Μπολόνια, θέλουν να χτυπήσουν στην κόντρα την επίθεση. Έχουν βάλει δύσκολα σε αυτό το 10 λεπτό στους μπλε. Δύο βολές για τον Ανδρικόπουλο. Πέμπτο ματικό για τους φιλοξενούμενους. 8-17, δεν έχουν άλλο να δώσουν. Άστοχη και η δεύτερη. Τρεις είναι ακόμα οι βολές άστοχες. Θα μείωνε εδώ, θα μπορούσαν να δώσουν κι άλλο τη διαφορά. Λοΐζος και τώρα Ζαχαρατσένκο ψάχνει τις επιλογές του. Τώρα λίγο το λάθος, Φίλιππος Πατωνίδης στον Καραγιάννη. Ξανά χαμηλά στο Φίλιππο Πατωνίδης, φίλοι μου. Φάουλ δεύτερο ομαδικό. Καλή την Τερμπολόνια. Αλλαγές τώρα για τους φιλοξενούμενους, βγαίνουν Ζαχαρατσένκο. Έκανε τη διορθώση αυτά τα πρώτα 4 λεπτά του δευτέρου 10 λεπτού. Μπαίνει ο Παπαδόπουλος. Έχουμε δυνατό μάτς. Να δούμε αν θα γίνει και ντέρμπι μέχρι το τέλος. Άστοχος κάτω το καλάθι ο Φίλιππος Πατωνίδης. Τα βάζει με τον εαυτό του. Μπορούσε εύκολα να τελειώσει τη φάση. Τουλάχιστον κέρδισε δύο πολλές για την ομάδα του. Δεν νομίζω ότι το κρατήσει κανένας. Έστωχη η πρώτη. Αν βάλει και τη δεύτερη, σίγουρα ήθελε το κρατήσει. Έστωχη και η δεύτερη. 8-19, πάλι σε διψήφιους αριθμούς. Διαφορά, Αναστασόπουλος τώρα. Πάλι Αναστασόπουλος. Πάλι στη γωνία. Εκείνη και πάλι ο Λοΐζος. Είναι δυναμικός παίκτης στην άμυνα, από ό,τι βλέπω. Παπαδόπουλος, Πατωνίδης. Το χάνει όμως και αυτός. Μπάλα για τους Γκρίφινς. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Μπαίνει ο Πέτσας. Ο Αναστασόπουλος, ο Παπαδόπουλος. Μπάλα στη γωνία για τον Φίλιππο τον Πατωνίδη. Άστρο για τρεις, κερδίζει ο ίδιος στο rebound. Καραγιάννης. Άστοχος. Ο Γκρίφινς. Στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα έχουν κυριαρχήσει λόγω του ύψους τους. Είναι πιο ψηλή ομάδα από την Μπολόνια. Τρίτος συνεχόμενο. Βλέπουμε από τον Λοΐζο. Η μπάλα στο Φίλιππο τον Πατωνίδη. Αυτός τον αδερφό του. Κάτω το καλάθι, ξανά στο Λοΐζο. Διστάζει αυτός. Γύρισαν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Βρίσκει ξεμαρκάρι στον Παπαδόπουλο. Τρίτο τρίποντο για τον Παπαδόπουλο. Δεν είναι δυνατό να αφήνει ελεύθερο. Το νούμερο 7 το μπλε. 8-22. Ξεφεύγει λίγο η διαφορά. Να δούμε αν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι γηπεδούχοι. Λούτα. Πάει να βάλει ένα συστημένο καλάθι και πάλι μπροστά στον Πατωνίδη. Δεν καταφέρει αυτή τη φορά. Παπαδόπουλος τώρα. Πατωνίδης είναι ξεμαρκάρης μόνος του. Δυσκολεύει τον αδελφό του και αυτός και πάλι χάνει κάτω το καλάθι. Δεν μπορέσει να σκοράρει. 8-22 παραμένει. Το γρήγορη επίθεση από τον Καραμαλίγκα. Πατωνίδης, Καραγιάννης. Χαμηλά στο Φίλιππο του Πατωνίδη. Στο Καραγιάννη. Αυτό που σας είπα είναι πολύ δυνατή κάτω από τη ρακέτα. Ξεπλύουν πολύ καλά το ύψος του. Και γι' αυτό κερδίζουν 8-22. Τα ημάδια του γηπεδούχου 4-17, 8-22 μπροστά η Γκρίφινς των Τίντερ Μπολόνια. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφει στον αγώνα. Καραγιάννης κάτω από τη ρακέτα. Κερδίζει το προσωπικό του αντίπαλο. Κάνει το 8-24. Βοηθάει πολύ και το ύψος και ο όγκος του. Αναστασόπουλος τώρα. Καραμπατζόγλου, μετά από ώρα μπήκε και αυτός. Με τον Φίλιππο τον Πατωνίδη, Πέτσας στον Κοντομίχο.
βλέπω αλλαγές. Μπήκε ο Λίου και μπήκε ο Ραμπαντζόγλου. Παίζει ο Γηπεδούχος. Πατωνίδης, ωραία συνεργάζεται στα δύο αδέρφια. Καλά του και φάουλ. Στο 26. Συνεργαστικά υπέροχα τα δύο αδέρφια. Κέρδισε και το καλά του φάουλ. Πέμπτο μανικό και για τις δύο ομάδες. 3 και 38 για τη λήξη του ημιχρόνου. Το 26 παραμένει, ψηλότερο ο Πέτσας. Πέτσας, Κουντομίχος, Αναστασόπουλος, Ανδρικόπουλος, Καραμπατζόγλου για τους Τίντερ Μπολόνια. Καραγιάννης, Ζαδέρ, Πατωνίδη, Βες, Λοΐζος και Παπαδόπουλος. Κερδίζει φάουλ. Δεν έχουν άλλα ομαδικά. Δύο βολές για τον Ραμπατζόγλου. Φάουλ από τον Καραγιάννη. Δίνει ο Λοΐζος που ήταν εξαιρετικός στην άμυνα με τρία κλεψίματα και οργανώσει καλά την ομάδα του. Και μπαίνει ο Ζαχαρατσένκο. Εύστοχη η πρώτη για τον Ραμπατζόγλου. Τρία και 18, 10-26. Μπροστά η μπλε, Παπαδόπουλος τώρα. Πέντε σκούνα από τον Καραγιάννη. Πάλι το ίδιο θέλω να κάνω. Κοίταξε τον Καραγιάννη, κάνει ό,τι θέλει κάτω από τη ρακέτα. Δεν έχει αντίπαλο. Θα ψηλό τροπέτσες. Ωραία στιγμή για να μου πει τον αντίπαλό του. Τίποτα. Λεβελτής, καθαρή άμυνα. Από τον Ζαχαρατσένκο. Να και ένα σύμπνο της απόστασης από τον Κουντομίχο. 12-28. Κι άλλη κακή άμυνα της εκτυπής της κοντρατικής θέσης. Οι φιλοξενούμενοι. Αλλαγές τώρα. Είναι ο Ανδρικόπουλος και Μπενελού. Δύο λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Είναι η κυρίαρχη. Η μπλε και στα δύο. Και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Αξιόπουλος για τρεις. Από τους κύκλους του Κουντομίχου. Ψηλότερος για Χαρατσένκο. Και τώρα Πατωνίδης. Δέχτηκε κοντά την επίθεση. Γίνανε γρήγορα. Γηπέδου και τώρα στην Σαχνίδη. Στον Παπαδόπουλο. Βρίσκεται για Χαρατσένκο. Ωραία πάσα, νόλου πάσα από τον Καραγιάννη. Δεν βλέπω τον Πατωνίδη. 12-32 για αυτά. Σύμφωση πόντου. Κουντομίχος τώρα. Βρίσκει το Λούξο Μαρκάριστο, προσποιείται. Φάουλ από τον Καραγιάννη. Δεν είναι καλά και φάουλ. Από τις διευθυντές. Δύο βολές. Χαμηλά είναι.
λάθος μου, καλάθι και φάουλ. 14-32, 1-22. Έχει το κλειδί συμπληρωματική βολή. Να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το τέμπο του ρυθμού. Πρέπει να δώσουμε όμως και άμυνα για να γυρίσουν. Παπαδόπουλος στον Πατονίδη, ξεμαρκάριστο. Στους ποιήτες στο Λου και αυτός στο Χαρατσένκο. Πατονίδης στο Ζαχαρατσένκο. Αλλάζει τη πάση μεταξύ τους. Πατονίδης 24 δευτερόλεπτα. Καλή άμυνα. Κάτω στην Τερμπολόνια. Αναστασία όπλος τώρα. 45 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. 5 ομαδικά και οι δύο ομάδες. Αραμπατζόγλου. Κακό τελείωμα. Για 9-14 δευτερόλεπτα ο Πέτσας. Τώρα την μπάλα παίρνει το screen. Ο Λεμικός δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Άλλα 14 δευτερόλεπτα για τους Τίντερ Μπολόνια. Πέτσας εκτελεί, δεν πληγώνει. Πολύ κακό το σωστό. Από το τρίποντο. Νομίζω δεν έχουμε βάλει άλλο. Αν έχουμε βάλει θα είναι ένα. Καραγιάννης τώρα, χαμηλά. Παπαδόπουλος άστοχος για τον τέταρτο του. Λου και μόνος ο Αναστασόπουλος δεν προλαβαίνει. 15-32. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Κερδίζουν οι Γκρίφινς την Τερμπολόνια. Έχουν βάλει τον ρυθμό τους. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε στον αγώνα. 15-32. Κερδίζουν οι Γκρίφινς τον Τίντερ Μπολόνια. Έχουν επιβάλει στο πρώτο μήχρονο το ρυθμό τους με διαδοχικά τρίποντα. Αυτό ήταν όμως από τον Κοτσόλη και έχουν επικρατήσει και κάτω από τη ρακέτα ως ψηλότερη ομάδα. Από την άλλη Τίντερ Μπολόνια προσπαθούν, πιέζουν, αλλά είναι πολύ άστοχοι. Πρώτες πέντε, όπως και κάνουν και πολλά λάθη όπως βλέπουμε. Ένα ακόμα από τον Πέτσα. 15-32. Το σκορ από ό,τι βλέπω οι πεντάδες είναι με τον Σπυρόπουλο, τον Κοτσόλη, τον Κελεπούρη, τον Παπαδόπουλο και τον Πλητανιώτη και τους φιλοξενούμενους. Ένα για τους υπηδούχους είναι ο Πέτσας, ο Καραμαλίγκας, ο Κοντομίχος. Πάρα λίγο να έχουμε ένα αλεϊού μεταξύ του Σπυρόπουλου και τον Κοτσόλη. Τον Αδρικόπουλο. Αραμπατζόγλου εδώ συνεργάζονται. Πέτσας, Κοντομίχος για τρεις ξεμαρκάριστος. Άστοχο και αυτό, ψηλότερο Κελεπούρης. Και τώρα Παπαδόπουλος. Κακές επιστροφές τώρα εχθές, αλλά δεν το πληρώνουν. Οι γηπεδούχοι. Λάθος από το Σπυρόπουλο. Υπενθυμίζω ότι ο αγώνας είναι η τρίτη αγωνιστική του μπασκεταγικά. Οι δύο ομάδες προσπαθούν για την νίκη. Μία έχει. Έχουν οι Γκρίφινς και μία ήταν ως τρίτη. Ενώ η τέταρτη με 0 νίκες και 2 ήττες ή την Τεχολόνια. Πέτσος πρώτα. Καραμαλίγκα συστάζει από μέσα απόσταση. Το πλωτεράκι άστοχο όμως. Και πάλι πάνω από το Κελεπούρη, Σπυρόπουλος στο Βελτανιώτη. Πάλι Σπυρόπουλος στο Κελεπούρη. Και αυτός κάτω από το καλάθι, εύκολη εύκολα. Διδοχικές προσποιήσεις στον Κοντομίχο. 15-34. Είναι η ψηλότερη ομάδα και το εκμεταλλεύονται αυτό. Παίζουν πολύ με πώς. Κάτω τη ρακέτα.
Καραμαλίγκας για 3. Άστοχος, κερδίζει ο Ανδρικόπουλος. Ζητάνε ήρεμα. Καραμαλίγκας, Πέτσας. Καλή προσπάθεια, δεν κερδίζει το φάουλ του. Είναι Σπυρόπουλος και πιέζει ο Πέτσας. Ωραία πίσω από την πλάτη, δίνει στον Παπαδόπουλο. Αυτός εκτελεί για 3. Μπα Στεφάνη. Ξέρω και πάλι ο Κοτσόλης, Σπυρόπουλος, Βλητανιώτης. Παίρνει το screen του Κοτσόλη, Σπυρόπουλου. Πέντε για τους Griffins. Άστοχος. Και πάλι κατ' αυτή για τους Λε. 7 και 15 για τη λήξη του αγώνα. Για τη λήξη της 3-10 λεπτού. Παπαδόπουλος. Σπυρόπουλος. Παπαδόπουλος για 3. Εύστοχη, όπως σταμάτησε και στο πρώτο ημίχρονο. 15-37. Σε φεύγει διαφορά, 22 πόντους. Αν συνεχιστεί έτσι νομίζω θα έχουμε νίκη, αν και είναι και πολύ νωρίς. Έτσι λέει. Αραμπατζόγλου για 2. Από μέσα απόσταση του κάνει το χάτι την μπάλα. 17-37, ξανά η διαφορά στους 20. Σπυρόπουλος. Το σύστημά του. Βιλτανιώτης ξαμαρκάς στους γιατρείς. Δεν πρέπει να τον αφήσει τον κύριο. Και το βάζει. Ό,τι είπαμε. Δεν τον αφήνεις τον Βιλτανιώτη. 17-40. Τους τιμώρησε. Ανδρικόπουλος. Στον Πέτσα. Αραμπατζόγλου. Ο Αγράφος Καραμαλίκας. Τάπα από τον Κοτσόλη. Μόνος του Σπυρόπουλος. Πάνε σε σετ παιχνίδι τώρα, γύρισαν γρήγορα. Γηπεδούχοι, Κοτσόλης στον Βιλτανιώτη, θα το βάλει η δεύτερο συνεχόμενο. Και το βάζει, 17-43. Πάρτε τρίποντων. Από τους φιλοξενούμενους 3 συνεχόμενα τρίποντα. Η διαφορά έχει πάει 17-43. Πήραν τα ημώδη γηπεδούχοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή στον αγώνα, 17-43. Υπέρ των Griffins, πάρθηκαν οι οδηγίες των δύο ομάδων. Ανθασόπουλος τώρα στο κοντομίχο. Αυτός άστοχο το τρίποντο. Έχουν και πάλι οι μπλε Βιλτανιώτης στο Σπυρόπουλο. Άστοχος στους 2-3 και πάλι ο Κοτσόλης είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Κοτσόλης. Κοτσόλης και τελεπούς κάνουν ό,τι θέλουν. Κάτω από τη ρακέτα. Το προηγούμενο τρίποντο ήταν από τον Αραμπατζόγλου, άστοχο. Αναστασόπουλος. Ανδρικόπουλος. Αναστασόπουλος. Στο κοντομίχο. Ανδρικόπουλος. Κερδίζει την μπάλα ο Αραμπατζόγλου. Καλά και φάουλ. Ωραία προσωπική ενέργεια από το σέντερ. Τον γηπεδούχων, από ό,τι βλέπω υπάρχουν και αλλαγές για τους γηπεδούχους, γιατί έχει δύο Πέτσες και έχει δύο Λου. Μέσα και συμπούμε αυτή τη βολή. Καμία αλλαγή για τους γηπεδούχους. Σπυρόπουλο. Πάλι Σπυρόπουλος, χαμηλά ο Κοτσόλης. Σπυρόπουλος. Παπαδόπουλος. Στο Σπυρόπουλο και αυτό στο Κοτσόλη. Πολύ καλή άμυνα για τους Ιντερ Μπολόνια. 20-45. Αναστασόπουλος για 3. Εύστοχος. Να δύο καλές φάσεις για τους γηπεδούχους. Και τρίτη παναβλή, παρά λίγο να κλέψουν. Ένα τρίποντο και να κλέψουμε. 4 λεπτά για τη λήξη. Σύντε το 10 λεπτό. 23-45. Κλειστά, κλειστά, κλειστά. Κοτσόλης τώρα, Βιλτανιώτης. Θα στοχίσει. Πολύ κακό. Πάλι ο Κοτσόλης και Λεπούρης. Έχουν
Wizards κάτω από τη ρακέτα. Οι Griffins δεν έχουν απάντηση ακόμα για την Μπολόνια. Ανδρικόπουλος στο Λου. Αναστασόπουλος, Κοντομίχος. Κοιτάει τις επιλογές του. Αραμπατζόγλου περνάει το Κοτσόλι. Μπροστά στα θηρία τον Μπλε. Δεν θα καταφέρει να βάλει καλά. Παπαδόπουλος. Και φάουλο τον Ανδρικόπουλο. Πρώτο ματικό, πρώτο φάουλο. Και το τρίτο δεκάλεπτο. 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Σπυρόπουλος τώρα. Στο Κοτσόλ και αυτό στο Βιτανιώτη. Step back, μαζί με το Σούση. Δεν του κάνει φατήρη μπάλα. Παραμένω στις 4. Κλέψουμε από τον Παπαδόπουλο. Αυτά τα διαδοχικά λάθη που λέγαμε. Κοτσόλης, Βιλτανιώτης, προσποιείται. Στον Σπυρόπουλο. Και αυτός χαμηλά στον Κελεπούρη. Φάουλο από τον Αραμπατζόγλου. Πρώτο μαδικό και για την Τερμπολόνια. Άστοχη και κακή η πρώτη βολή από τον Κελεπούρη. Δεν μας έχει συνηθίσει αυτά. Άστοχη και η δεύτερη, ψηλότερο Ραμπατζόγλου. Δίνει γρήγορα στον Ανδρικόπουλο. Πάει να τρυπήσει την άμυνα. Προσπάθησε να καταφέρει να βάλει το καλάθι. Δεν μπόρεσε και τώρα πιέζει τον Σπυρόπουλο. Και τα καταφέρνει. Λάθος από τον Σπυρόπουλο. Από την πίεση του Ανδρικόπουλου. Αλλαγή τώρα για τους Μπλε. Έξω ο Παπαδόπουλος. Μπαίνει ο Πατωνίδης. Ο Αθανάσιος. Και βγαίνει ο Κυριακούς και μπαίνει ο Ζαχαρατσένκο. Λου. Στον Αναστασόπουλο, Κοντομίχος. Spin move. Δεν καταφέρει να βάλει το καλάθι. Κακό τελείωμα, Σπυρόπουλος. Προσπαθούν οι Τιντερ Μπολόνια. Δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. 23-47, υψηλή διαφορά. Βιλτανιώτης μόνος του. Τον έχω ματιάσει. Το νούμερο 9, τον Μπλε. Τρίτο συνεχόμενο άστοχο του τρίποντο. Κοντομίχος. Φάουλο από τον Ζαχαρατσένκο. Ωραία προσπάθεια του Ανδρικόπουλου, του Αναστασόπουλου και του Κοντομίχου. Κέρδισε το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τους Griffins. 23-47. Έστω και η πρώτη. Εύστοχη και η δεύτερη. 25-47. Σπυρόπουλος τώρα. Στα σίγουρα χέρια του. Ζητάει το σύστημα για να βγει μόνος του Βιλτανιώτης. Και εύστοχη. Ψυχρός εκτελέσεις από τους γονείς του τρυπόντου. 25-50. Αναστασόπουλος. Κερδίζει το φάουλο από τον Σπυρόπουλο. Τρύπησε την άμυνα και έδεσε και το φάουλ, δεν μπόρεσε να βάλει το καλάθι. Δύο βολές για την ομάδα του. Double score για τους Μπλε, 25-50. Τρίτο ομαδικό. Άστοχη πρώτη βολή. Άστοχη και η δεύτερη, παραμένει το 25-50, Σπυρόπουλος. Στον Πατωνίδη. Μόνος του Βιλτανιώτης και πάλι, άστοχος αυτή τη φορά. Κοτσόλης είναι εκεί, παραλίγο να κάνει το κλέψιμο. Δεν το ολοκληρώνει όμως. 1-53. Αναστασόπουλος. Στο Κοντομίχο, ο Πατωνίδης και μπήκε την μπάλα. Βιλτανιώτης τώρα. Στον Σπυρόπουλο. Κοτσόλης, Βιλτανιώτης και πάλι μόνος του. Πατωνίδης χαμηλά. Double team εκεί.
Σπυρόπουλος, Ζαχαρατσένκο προσποιείται, Πανδικόπουλος πιέζει. Παρά λίγο να ολοκληρώσουμε το κλέψιμο. Αλλαγή, βγαίνει ο Βλητανιώτης και μπαίνει ο Λοΐζος. Χαμηλά ο Πατωνίδης, για δύο, κακό το σούτ του και τρέχει ο Κοντομίχος, ο Λοΐζος πάει να κλέψει. Λου μόνος του, προσποιείται, δεν κάνει το σκυφέρετο πόδι, βήματα. Ένα λεπτό για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μένει το double score. Χαμηλά ο Κοτσόλης. Ωραία πάσα στον Πατωνίδη, τον Αθανάσιο. Βάζει το καλάθι κάτω από τη ρακέτα. Όπως είπαμε, έχουν κυριαρχήσει κάτω από τη ρακέτα. Είναι πολύ ψηλή ομάδα και δυνατή. 25-52, Ραμπατζόγλου. Ωραία. Δυνατό καλάθι προς το στο Κοτσόλη. Στα απλωμένα του χέρια. Σπυρόπουλος. Ο Τσόλης θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Σπυρόπουλος, Λοΐζος, Ζαχαρατσένκο. Του πάρει Σπυρόπουλος. 5 δευτερόλεπτα. Φωνάζει η ομάδα του. Ωραία πέραν το προσωπικό του αντίπαλο και με ωραίο αριστερό lay-up. Το βάζει το καλάθι, 27-54, 10 δευτερόλεπτα, όλα κάτι την Del Bologna. Αναστασόπουλος, τυπάει την άμυνα, δεν θα μπορέσει να το καταφέρει. Σπυρόπουλος, 27-54, υπέρ τον Griffin. Την Del Bologna προσπαθεί, αλλά δεν τα έχει καταφέρει ακόμα, πολλά τα άστοχα σούτ του. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Αρχίζει το τέταρτο δεκάλεπτο. 27-54 υπέρ τον Μπλε, τον Γκρίφιν και δίζουν την Del Bologna για την διαγωνιστική του 17ου ομίλου μπασκετάκι καπ. Πέτσας, ωραίο σε Eurostep από Αναστασόπουλο. Πέτσας Αναστασόπουλος, Καραμαλίγκας, Ανδρικόπουλος, Κοντομίχος για την Del Bologna. Ενώ για τις Μπλε, Πατωνίδης, Καραγιάννης, Ζαχαρατσένκο και Λοΐζος. Κοντομίχος, 2-4 γρήγορη πόντι, στα πρώτο 1 λεπτό του αγώνα. 29-54, Πατωνίδης. Φίλιππος Πατωνίδης τώρα, ξανά στον αδερφό του. Ζαχαρατσένκο για 3. Άστοχος. Πέτσας τώρα. Στον Αναστασόπουλο. Πάλι Πέτσας, ξεμαρκάρει στους για 3. Άστοχος. Πολύ κακό το τρίποντο. Στον Del Bologna. Πατωνίδης τώρα. Στο Λοΐζο. Πατωνίδης για 3 από τη γωνία, εύστοχος. Σε αντίθεση με τους Μπλε, 31-57. Που εύστοχον από το τρίποντο. 8 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Πέτσας τώρα. Στο Κοντομίχο. Προσπαθεί να διεισδύσει. Λάθος τώρα, τον Del Bologna. Όμως καλή αμερική από το Πέτσα. Και φάουλ από τον Ζαχαρατσένκο. Πρώτο ομαδικό για τους Μπλε. 31-57 παραμένει. Καραμαλίγκας. Μόνος του. Αν μας αριστοχείς και θα το κάνει. Θα το κάνει ο Ανδρικόπουλος. 34-57. 7-0 σερί. Σε αυτό το 4ο δεκάλεπτο μειώνει τη διαφορά την Del Bologna στους 23 πόντους. Χαλάρωσε ο Μπλε. Ζαχαρατσένκο θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Φωνάζει λίγο από το πάγκο rebound. Ο Καραγιάννης πήρε το rebound. Το βρίσκει ο Παντωνίδης πάλι. Χαμηλά ο Καραγιάννης.
από τον Μίχο και ψηλότερα ο Ανδρικόπουλος. Τρέχουν τώρα. Ανδρικόπουλος προσπαθεί να βάλει το καλάθι, ο ίδιος το rebound, δεν θα το κάνει με το αριστερό του κουκ. Ψηλότερα ο Καραγιάννης και τώρα ο Πατωνίδης. 7 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Λόιζος βρίσκει τον Πατωνίδη. Στο μαρκάρισης δεν θα το πληγώσει τώρα, αλλά ο Λόιζος είναι εκεί και συμφέρει, τα κάνει όλα και κλεψίματα κάνει. Είναι το κλειδί στην ομάδα τον Γκρίφιν και rebound πήρε και το δεξιχωράκι του το έβαλε. Κοντομίχος, λάθος τώρα. Κλέψιμο το φλιπό του Πατωνίδη και τώρα Θανάσου Πατωνίδης, Λοΐζος πάει να τρυπεί στην άμυνα, πάλι με όλο το πας. Δεν την κατάλαβε ο Πατωνίδης και τελευταία ο Καραμαλίκας. Ωραία πάση στον Πέτσα και αυτός το βάζει. 57-59. Ωραίο μπασκετ εκεί παίζουν τώρα, το τέταρτο δεκάλεπτο. Τα πρώτα 4 λεπτά του τέταρτου δεκάλεπτου. Για την Μπολόνια Μιλτανιώτης. Λοΐζος, συγγνώμη, παίζει screen, βρίσκει εύκολα τον Φίλιππο Πατωνίδη και αυτός βάζει το καλάθι. 36-61. Καραμαλίγκας, Αναστασόπουλος, Ανδρικόπουλος στον Καραμαλίγκα. 10 δευτερόλεπτα, φωνάζει ο Πέτσας. Παίρνει το σκάνδυνο Αναστασόπουλο, κοιτάει τις επιλογές του. Μπροστά στον Πατωνίδη, κακό το σουτ, κακή επιλογή. Rebound και πάλι ο Λοΐζος. Πάντα ο Λοΐζος, Πατωνίδης μόνος του. Ήθελε να βρει τον αδερφό του, λάθος. Ανδρικόπουλος. Κακό τελείωμα από τον Ανδρικόπουλο, μπορούσε να μειώσει καλή διαφορά. 36-61. Τζαχαρατσέγκο τώρα. Ένα ομαδικό και ένα φαουλ στον τέταρτο δεκάλεπτο. Έχουν χαλαρώσει οι άμυνες, έχουν χαλαρώσει το παιχνίδι. 36-61. Πάνε σε πολύ γρήγορο τέμπο ρυθμού και οι δύο ομάδες. Λάθος από τον Αναστασόπουλο. Βγαίνει ο Ζαχρατσέγκο και μπαίνει ο Βλητανιώτης. Αλλαγή για τους Γκρίφιν. Παραμένει το σκορ 36-61. Λοΐζος. Φίλιος Πατωνίδης. Ωραία συνεργασία από τα δύο αδέρφια. Στον Καραγιάννη αλλά δεν μπόρεσε αυτός να ολοκληρώσει τη φάση. Πέτσας. Κι άλλο λάθος και εκείνη και πάλι για το πέμπτο του. Κλέψιμο ο Λοΐζος. Αλλαγές τώρα. Αλλαγή για τους κυπελλούς. Μπαίνει ο Ραμπατζόγλου και βγαίνει ο Ανδρικόπουλος. Πατωνίδης, Καραγιάννης στο Λοΐζο. Τρυπάει την άμυνα. Ωραία πάσα στον Φίλιππο τον Πατωνίδη. Πολύ γρήγορος ο Λοΐζος. Ωραίες επιλογές, ωραίος playmaker. Έχουν και τον Σπυρόπουλο και τον Λοΐζο στη θέση του Άσου που βλέπω παιχνίδι, παίρνω ωραίες προσπάθειες, έχουν ξεμαρκάρει τους παίκτες και είναι εκεί για να βάζουν τα σωστάκια τους. Άσου σκούτα από Καραμαλίγκα. Λοΐζος τώρα πιέζεται από Καραμαλίγκα. Κακό τελείωμα αυτή τη φορά, αλλά είναι και ο Φίλιππος Πατωνίδης και καταφέρει να πάρει το rebound. 36-63. Τρία λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Διαδικαστικές και δικοστικό χαρακτήρα έχουν. Τελευταία λεπτά. Φάουλ τελικά δίνει ο διαιτητής. Γίνεται μια μίνι σύσκεψη και δίνει τελικά το φάουλ στον Καραγιάννη. Δύο βολές για τον Καραμαλίγκα. Πρώτη εύστοχη.
37-63. Δεν ξέρω τι θα γίνονταν αν οι γηπεδούχοι έπαιζαν σε όλο τον αγώνα έτσι. Μπορεί να είχαμε και ντέρμπι. 38-63. Τουλάχιστον βλέπω ότι το χαίρονται. Είναι μια ομάδα με όλη τη σημασία της Lexus. Από ό,τι βλέπω και από το πάγκο φωνάζει ο ένας για τον άλλον. Και ας είναι διαφορά 24 πόντους, 25 πόντους, συγγνώμη. Ωραία πάσα τώρα του Πέτσα στον Ποντομίχο. 40-63, 23 πόντους διαφορά. Έχουν επιβάλει το ρυθμό σε αυτό το τετάρτο δεκάλεπτο την Τερμπολόνια. Ήταν νιώτης για 3. Σε μαρκάριστο θα το βάλει και αυτό. Πάμε το έκτο τρίποδο του Μητανιώτη. 40-66. Δεν συγχωρεί το νούμερο 9 Αναστασόπουλος. Παίρνει το σκάνο του Ραμπατζόγλου. Πέτσας βρίσκει το Κοντομίχο. Χαμηλά αυτός που προσπαθεί στο τρίποδο του Καραγιάννη. Ωραίο step back shoot από τον ίδιο. 42-66. Αυτό που λέγαμε, κακή transition άμυνα για τους γηπεδούχους. 42-68. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Κοντομίχος και πάλι χαμηλά. Το πιέζει ο Λοΐζος και κάνει κι άλλο κλέψιμο. Είναι εκπληκτικός παίκτης και τελειώνει τον μυάτο, το μάτιασα. Δεν τα καταφέρνει να τελειώσει το δεξί lay-up. Αναστασόπουλος. Φάουλ από το Φίλιππο. Τον Πατονίδη. Αλλαγές τώρα. Είναι το νούμερο 10 ο Λοΐζος. Μπαίνει στη θέση του Παπαδόπουλος. Και μπαίνει και ο Κελεπούρης. Και βγαίνει ο Φίλιππος Πατονίδης. Καραμαλίγκα. Στον Αναστασόπουλο, Πέτσας. Βρίσκει τον Κοντομίχο. Για δύο αυτός, άστοχος. Ψηλότερο ο Πέτσας. Αναστασόπουλος διστάζει για τρεις. Ξανά στον Πέτσα. Μπάρ Στεφάνη. Βουλτανιώτης κερδίζει και το rebound. Παπαδόπουλος ξεμαρκάριστος. Βρίσκει τον Καραγιάννη. Αυτός του Πατονίδη, Παπαδόπουλος και Λεπούρης, Παπαδόπουλος. Ωραία συνεργασία όλης της ομάδας. 42-68, 42-70, διαφορά στους 28 πόντους. 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Αναστασόπουλος ξεμαρκάριστος για 3. Την μπάλα του Στεφάνη, μάχονται εκεί, πέφτουν κορμιά. Ακόμα και στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Βιλτανιώτης. Πιέζει ο Πέτσας. Κερδίζει και το κλέψιμο. 36 δευτερόλεπτα. Κοντομίχος Πέτσας. Μπάλα στο Κοντομίχο. Αραμπατζόγλου προσπαθεί. Δεν καταφέρει να βάλει το καλάθι μπροστά στο Καραγιάννη. Τέλος του αγώνα για την τρίτη φάση. Για την τρίτη αγωνιστική του Basketball Cup. Οι Griffins επικρατούν τον Tinder Bologna με 42-70. Κάνουν τις νίκες του 2. Καμία ήττα για τους Tinder Bologna. 42-70 υπέρ των Griffins. Καλή συνέχεια. Γεια σας.